Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο infotainment σήμερα και έτσι πριν ξεκινήσουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας, να πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Αυτό που έχω να πω, επειδή το διαπίστωσα και εγώ προσωπικά, είναι ότι αυτός ο καιρός είναι ό,τι το χειρότερο για ιώσεις και κρυολογήματα. Επειδή έχει μία ζέστη, μία κρύο, μία φυσάει και είναι αυτός ο καιρός δυστυχώς που ευνοεί όλες τις ιώσεις και τα κρυολογήματα. Κύριε Αρνιακέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Πείτε μας τι μας περιμένει. Τι μας περιμένει, κύριε Αρνιακέ, όσον αφορά τον καιρό. Ανάθεμα αν ήξερε ο κόσμος τι θέλει. Όταν έχει κρύο και βρέχει, φωνάζει πότε θα κάνει γιακάδα. Μόλις κάνει γιακάδα, αρχίζουν τα προβλήματα που τα είχαμε επισημάνει και στην προηγούμενη μας συνομιλία πριν με κάποιες μέρες. Ναι. Που λέγαμε είναι ότι ο καιρός αυτός είναι ότι πρέπει για ιώσεις και αυτό. Κρυολογήματα. Θα συνεχιστεί αυτή η ζέστη το μεσημέρι, ηλιακάδα σε όλη σχεδόν τη χώρα και τις επόμενες ημέρες μέχρι και το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά υψηλές, θα φτάσουν τους 25, 26 και ενδεχομένως και 27 ακόμα βαθμούς Κελσίου τις σημεριανές ώρες, αλλά το βράδυ και το πρωί έχει κρύο με θερμοκρασίες μονοψήφιες και στο λεκανοπέδιο. Ναι, αυτό είναι, γιατί ας πούμε εγώ για παράδειγμα να σας δώσω τώρα ένα γυναικείο πρόβλημα, είναι ότι σήμερα το πρωί λέω τώρα να βάλω ανοιχτό παπούτσι, κλειστό, δεν ξέρεις και τι να φορέσεις ας πούμε, γιατί δεν ξέρεις πώς θα σου προκύψει την ημέρα. Εν τω μεταξύ βλέπουμε και μερικές έτσι, ελαφρές ψυχαλίτσες να πέφτουν κατά τη διάρκεια της ημέρας και είμαστε και λίγο και σε επιφυλακή μήπως τυχόν βρέξει. Όχι, ψυχάλες έχει να ρίξει τουλάχιστον πάρα πολύ καιρό εδώ στην Αθήνα, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να σας πω ότι η καλοκαιρία αυτή θα συνεχιστεί, ο καλός ο καιρός το μεσημέρι και το πρωί θα συνεχιστούν και μόνο υπάρχουν χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό σημαίνει καλό ντύσιμο το πρωί, ένα τισέρ το μεσημέρι και μετά το βράδυ μπουφάν είναι απαραίτητο. Ναι, είναι απαραίτητο. Οι θερμοκρασίες γενικά πού θα κοιμαθούν? Οι θερμοκρασίες, όπως σας εξήγησα, οι μέγιστες θα φτάσουν τους 26 και ενδεχομένως ακόμα 25-26 και ενδεχομένως και τους 27 βαθμούς Κελσίου στις υπηρετικές παιδινές περιοχές συμπεριλαμβανομένου του λεκανοπεδίου. Αλλά το βράδυ θα είναι χαμηλές, ιδιαίτερα στη Βόρειο Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες είναι μονοψήφιες. Σήμερα το πρωί το Νευροκόπη είχε 3 βαθμούς Κελσίου, η Φλόρινα 2, 3, 4 βαθμούς, πάρα πολύ κρύο. Ναι. Αλλά το μεσημέρι και εκεί έχει λιακάδα και η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό το μοτίβο του καιρού θα συνεχιστεί μέχρι σχεδόν και την 28η Οκτωβρίου. Κάποιες συννεφιές περιμένουμε αύριο μεθαύριο, εδώ και στην Αθήνα. Μπορούμε να μιλήσουμε για το τρίμερο, εκεί περίπου τι καιρό θα μας κάνει, θα κρατηθούν, είπατε μέχρι την 28η, αλλά... Ναι, ας δούμε το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου που είναι το Σάββατο. Φαίνεται ότι θα έχουμε έθριο καιρό σε ολόκληρη τη χώρα και μόνο στα νότια και τα ανατολικά θα αναπτυχθούν το μεσημέρι κάποιες νεφώσεις. Αλλά οι άνεμοι θα γυρίσουν βοριάδες, οι οποίοι θα ενισχυθούν μάλιστα, θα φτάσουμε τα 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο ακόμα και τα 7 μποφόρ. Αυτό έτσι θα έχει σαν συνέπεια η θερμοκρασία να πέσει λίγο, θα φτάσει 24-25 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά. Αλλά δεν θα κρατήσει για πολύ αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, καθώς τις επόμενες ημέρες πάλι περιμένουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς οι βοριάδες φαίνεται να εξασθενούν. Πάντως όταν λέτε 7 μποφόρ, επειδή έτσι άκουγα γενικά ότι κάποιοι που είναι και καταγωγοί από κάποια νησιά, ίσως... Θα πάνε το Σαββατοκύριακο. Είχαν σκοπό να πάνε, αλλά αυτό είναι σχεδόν απαγορευτικό. Όχι, καθόλου απαγορευτικό. Τα καράβια κυκλοφορούν όλα κανονικά. Το πρόβλημά μας είναι με τα φουσκωτά. Εντάξει, τα φουσκωτά πάνω από 6 μποφόρ στο Αιγαίο είναι δύσκολο να κυκλοφορήσουν. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Αλλά και τα 7 μποφόρ δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα τα 7. Δεν είναι λίγα, αλλά τα καράβια είναι μεγάλα πια και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Με 8 και στα 9 μποφόρ κόβονται τα καράβια. Ναι, αναλόγως βέβαια από πού έρχεται, έτσι, και από πού φυσάει. Και τι ανάγκη έχει ο καθένας για να ταξιδέψει. Ακριβώς, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Επίσης. Να είστε καλά. Λοιπόν, από ό,τι ακούσατε μπορείτε να κάνετε την εκδρομή σας, ακόμα και σε νησί να πάτε. Βέβαια, εγώ να σας πω, με 7 μποφόρ δεν ταξιδεύεις πάρα πολύ άνετα. Μπορείτε απογορευτικό να βγαίνεις στα 8-9 μποφόρ. Αλλά αναλόγως από πού σου έρχεται
ο αέρας και τα μποφόρ, το ταξίδι έτσι δυσκολεύει λιγάκι. Πάμε σε πολύ μικρό διάλειμμα, μουσικό διάλειμμα, θέλω να πιστεύω, και θα επιστρέψουμε τα υπόλοιπα θέματά μας για σήμερα. Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε το θέμα που παρουσιάσαμε στην εκπομπή Magazine Live το περασμένο Σαββατοκύριακο, δηλαδή όχι αυτό που μας πέρασε, το προπερασμένο Σαββατοκύριακο, που έχει να κάνει με τον υπηκοτροφείο της Καλλιθέας, εκεί όπου βρίσκονται 28 παιδιά από ηλικίας 2,5 με 5,5 ετών,
Τα μισά από αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι περίπου πάνε με την εισαγγελική παρέμβαση για διάφορους λόγους εκεί. Αλλά τα άλλα μισά προέρχονται από μονογονεϊκές οικογένειες όπου οι μητέρες δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά ούτε τα απαραίτητα, που σημαίνει ούτε το καθημερινό φαγητό, ούτε το καθημερινό γάλα. Εμείς αναδείξαμε το θέμα αυτό μέσα από την εκπομπή και έτσι με μεγάλη μου χαρά θέλω να πω ότι ευαισθητοποιήθηκαν κάποιοι και θέλουν να το προχωρήσουν το θέμα αυτό και να φτάσει και στην Βουλή το συγκεκριμένο θέμα, διότι το ΠΕΝ, έτσι όπως λέγεται το νηπιοτροφείο της Καλλιθέας, μετράει 101 χρόνια λειτουργίας και τώρα κινδυνεύει να κλείσει, διότι οι εργαζόμενοι είναι πάνω από 10 μήνες απλήρωτοι. Έχουν, όπως καταλαβαίνετε, οι ίδιοι πλέον πρόβλημα επιβίωσης στα δικά τους τα σπίτια και ένα παράδειγμα είναι ο μάγειρας του νηπιοτροφείου, ο οποίος ζει κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, δεν μπορεί να ζήσει την οικογένειά του. Εκτός από την κυρία Χρυσούλα, η οποία είναι μια μητέρα 45 ετών που αναγκάστηκε να αφήσει την νεκταρίτσα της, την κορούλα της, στον νηπιοτροφείο, επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να της προσφέρει τα απαραίτητα. Μίλησα και με την διευθύντρια του νηπιοτροφείου, αλλά και με διάφορους εργαζόμενους εκεί. Σήμερα θα πάει στο νηπιοτροφείο μετά από το ρεπορτάζ μας, δηλαδή μετά από την ανάδειξη του ρεπορτάζ μας στην εκπομπή, ο Πάνος Καμένος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων μαζί με όλους τους βουλευτές, είπα σε τους πολλούς από τους βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, θα βρεθεί σήμερα στο νηπιοτροφείο της Καλλιθέας ώστε να διαπιστώσει την κατάσταση ο ίδιος, να μιλήσει με τους υπεύθυνους εκεί και να βρει, έτσι τουλάχιστον είπε εκείνος και δήλωσε, να βρει μια λύση για τον νηπιοτροφείο αυτό, ώστε να πληρωθούν και οι εργαζόμενοι και τα παιδιά να έχουν τα απαραίτητα προς το ΖΙΝ. Πάμε όμως τώρα να δούμε έτσι ένα μικρό απόσπασμα από μια συνέντευξη που πήρα από τον μάγειρα του νηπιοτροφείου. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το είχαμε δείξει στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου, αλλά νομίζω αξίζει να τη δούμε τώρα, γιατί δείχνει ακριβώς αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι οι άνθρωποι αυτοί δίνουν κάθε μέρα τον αγώνα τους εκεί και δεν είναι μόνο δουλειά για εκείνους, αλλά είναι κάτι, ναι, δεν ξέρω, θα το καταλάβετε άμα μιλήσετε μαζί τους, δεν το βλέπουν σαν δουλειά, τα βλέπουν τα παιδιά σαν δικά τους παιδιά. Και παρόλο που είναι απλήρωτοι και αντιμετωπίζουν τόσο μεγάλα οικονομικά προβλήματα στο σπίτι τους, δεν έχουν λείψει ούτε μία μέρα από την θέση εργασίας τους. Πάμε να δούμε αυτό το μικρό απόσπασμα και επιστρέφουμε. Ο Παναγιώτης εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια στο νηπιοτροφείο. Είναι εκείνος που φροντίζει κάθε μέρα για το φαγητό των 28 παιδιών. Είναι εκείνος που κάθε μέρα φροντίζει να είναι γεμάτα τα παιδικά τραπέζια. Τους τελευταίους 10 μήνες όμως είναι απλήρωτος, όπως και οι συνάδελφοί του. Τα οικονομικά του προβλήματα γιγαντώθηκαν, ενώ έχει να συντηρήσει μια οικογένεια και μια σύζυγο με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ο Παναγιώτης δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από το αυτονόητο, την αξιοπρέπειά του και το δικαίωμα στη ζωή. Κύριε Παναγιώτη, είστε ο μάγειρας εδώ του νηπιοτροφείου. Επί 26-27 χρόνια πάω τώρα, βεβαίως. Ο άρχοντας της κουζίνας. Όσο μπόρεσα, έκανα τα πάντα, έδωσα τα πάντα για όλη μου τη ζωή εδώ μέσα και δεν υπήρχε ποτέ, μα κανένα ποτέ, πρόβλημα στην κουζίνα. Εσείς λοιπόν φροντίζετε τα παιδάκια αυτά εδώ που έρχονται για διάφορους λόγους να σιτίζονται σωστά, να έχουν το βεβαίως ζεστό φαγάκι, το πρωί, βεβαίως, το μεσημέρι. Ζεστό βασικά ζεστό να βγαίνει. Το βράδυ. Εσείς όμως τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε? Αντιμετωπίζω βασικά οικογενειακά και σοβαρά προβλήματα. Πρώτον, είμαι απλήρωτης, κοντεύω ένα χρόνο, να κλείσω μια τουρτίτσα, να βάλω μια κενά και πάνω. Το πιο βασικό είναι ότι με βγάζουν από το σπίτι έξω γιατί έχω να πληρώσω 8-9 νίκια. Η ΔΕΗ εκόπηκε και είμαι σε απερπιστή κατάσταση. Σε λίγο το χειμώνα θα κοιμάμαι στα μπαγκάκια. Αυτό αποφάσισε η κυβέρνηση. Αυτό σημαίνει ότι εσείς προσφέρετε εδώ καθημερινά και το κάνετε με την καρδιά σας από ό,τι έχω καταλάβει, ενώ η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται για εσάς. Η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται για μένα, ναι, και καλά έκανε, αλλά όταν έρθει η ώρα της κάλπης θα ενδιαφερθεί ακόμα για την πολιτεία.
πολύ καλύτερα. Μην αγχώνεστε καθόλου για αυτό το θέμα. Αυτό το χρόνο πώς ζείτε με την οικογένειά σας? Αυτό που έχω όμως είναι η οικογένειά μου, τα πεθερικά μου. Πάω και κάνω μπάνιο στα πεθερικά μου, τα οποία είναι 90 χρονών. Έχω ένα δωμάτιο 37 τετραγωνικά, ένα σπιτάκι στην πλατεία Χαλκιδόνος, ένα πολύ ελάχιστο παλιό προσφυγικό, το οποίο πάω και κάνω μπάνιο και πλένομαι και εγώ και η γυναίκα μου και το παιδί μου, η οποία η σύζυγος είναι άρρωστη, έχει πολύ σοβαρή υγεία, πάρα πολύ μεγάλη σοβαρή υγεία, είναι ανάπηρη και προσπαθώ με κάθε τρόπο να εξυπηρετήσω όλη μου την οικογένεια, ό,τι μπορώ. Με αυτά ζω, με αυτά δεν έχω κανένα. Και να σας πω και κάτι, ότι από τα λεωφορεία διαφεύγω, δεν πληρώσει ένα χρόνο και δεν το έχω 600 φορές. Και ακόμα και στο λεωφορείο και στον τρόπο που πάμε να μπω για να πάω από την Καλυθέα στον Κορυδαλό. Κύριε Παναγιώτη, όμως παρόλα αυτά που είστε ένα χρόνο απλήρωτος και αντιμετωπίζετε τόσο σοβαρό πρόβλημα στην οικογένειά σας. Μάλιστα. Στην επιβίωση δηλαδή, γιατί είναι θέμα πλέον επιβίωσης, από ό,τι καταλαβαίνω. Σκεφτήκατε έστω μία φορά να μην έρθετε εδώ στη δουλειά σας? Ούτε ένα δευτερόλεπτο. Έχω αγαπήσει αυτό το χώρο, τον έχω πονέσει αυτό το χώρο. Κάποτε είχα 190 πήγα και τάιζα. Κάποτε είχα 190 πήγα. Κάποτε, όποτε όλα μου τα χρόνια πληρωνόμουν και σε ανύποπτο χρόνο που δεν περίμενα, δηλαδή 25 του μήνους πολλές φορές πληρωνόμουν, 23 του μήνους πληρωνόμουν και ξαφνικά βρέθηκα στον δρόμο. Από το πουθενά. Στενοχωριέστε, φαντάζομαι, που βλέπετε και αυτό το χώρο να είναι παραμελημένος και μια διαφορία να επικρατεί και να κλείνουν τα διάφορα τμήματα εδώ του νηπιοτροφείου. Προσπαθώ με τον τρόπο μου να σκουπίσω καμιά φορά και σουγκάριζω και την κουζίνα και θα κάνω και κάτι στην κουζίνα, ό,τι μπορώ, διότι δεν υπάρχει καθαρίστρια, βάλανε και τις καθαρίστριες τώρα, είναι καινούριο μοντέλο. Ο μάγειρας να κάνει και την καθαρίστρια. Το αυτό που ακούγεται σε λογικά πλαίσια που απαγορεύεται με τον νόμο να κάνω ένα μαγκαστή καθαρίστρια, την κάνω. Δεν πειράζει. Δεν έχω κανένα άγχος. Αρκεί να εξυπηρετώ τα παιδιά αυτά τα οποία υπηρετώ. Τα οποία υπηρετώ, τα παιδιά είναι δικά μου παιδιά. Τα παιδιά αυτά είναι και δικά μου παιδιά. Δεν είναι ξένα παιδιά. Είναι δικά μου παιδιά. Το παιδί, το κάθε παιδί είναι και δικό μου παιδί. Οπότε προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο. Το παράπονο σας ποιο είναι? Το παράπονο μου είναι ότι η πολιτεία με έχει αφήσει στο έλεος του Θεού και αύριο το παιδί το δικό μου, ποιος θα το λυπηθεί? Εγώ λυπάμαι τα ξένα παιδιά και τα αγαπώ, αλλά το παιδί το δικό μου, η οικογένεια δική μου, ποιος θα το λυπηθεί? Να μου πει ένας, ρε παιδιά, εντάξει, έλεος. Το παιδί το δικό σου είναι 27 χρονών άνεργο. Εντάξει, δεν θέλω το παιδί. Εμένα να με πληρώσουν και εγώ την οικογένειά μου από εκεί πέρα τα βρω. Η γυναίκα μου είναι ανάπηρη, έχω και τα χαρτιά εδώ πέρα. Από το ΙΚΑ, το οποίο είναι τελείως ανάπηρη, δεν υπάρχει εκδοχή να πιάσει δουλειά πουθενά. Γιατί είναι τελείως. Είναι πάρα πολύ σε αντίρρηση κατάσταση. Ζει με οξυγόνα και έχει μια σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αλλά δεν έχω πρόβλημα με αυτό το θέμα. Το θέμα είναι να πληρωθώ, να μπορώ να δώσω τα ενίκια μου, τη ΔΕΗ μου, το τηλέφωνο μου, το λιγότερο το τηλέφωνο, να δώσω και το νερό μου. Το οποίο δεν έχω αυτή τη στιγμή να δώσω. Η πολιτεία όμως κανονικά δεν πρέπει να λυπάται τους πολίτες της, ούτε τα παιδιά, ούτε εσάς, γιατί δεν είναι θέμα λύπης, είναι θέμα αξιοπρέπειας και ο κάθε πολίτης, είτε είναι παιδί είτε είναι ενήλικας, έχει το δικαίωμα το να ζει αξιοπρεπώς. Τι να κάνω τώρα, αφού αυτό ήθελε η πολιτεία, αυτό μου έδωσε, αυτό δεν μπορώ να πω σε αυτό τίποτα. Αυτοί ας τα βρουν οι μεγάλοι, οι οποίοι γνωρίζουν τα θέματα και δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα, το ξέρουν το πρόβλημα, δεν θέλουν να το λύσουν το πρόβλημα. Έχουν κάποιο σκοπό, ο οποίο κοφεύουν και δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα εδώ μέσα. Πότε σερβίρετε τώρα το επόμενο γεύμα, τι ώρα? Το απόγευμα κοινωνικό γεύμα θα σερβιριστεί 6:30-7 παρατέταρτο. Εσείς στην κουζίνα? Βεβαίως, πάω ότι θα είμαι σε πάξη. Αυτά είναι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Να πούμε μόνο ότι. Να σας θυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα ο Πάνος Καμένος, ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, θα βρεθεί εκεί στο ΠΕΝ για να βρει, όπως είπε, μία λύση ώστε να μην χρειαστεί να κλείσει τον νηπιοτροφείο αυτό που, δηλαδή, για μένα δεν χωράει καν ο νους μου ότι μπορεί να κλείσει ένα νηπιοτροφείο το οποίο φιλοξενεί 28 παιδάκια 2,5 με 5,5 ετών. Που λειτουργεί εδώ και 101 χρόνια, επειδή η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται.
Λοιπόν, μακάρι να έχουμε κάποια θετική εξέλιξη στο θέμα αυτό και χαίρομαι όταν υπάρχει ανταπόκριση τουλάχιστον από κάποιο κόμμα που μας εκπροσωπεί στην Βουλή κατά κάποιο τρόπο. Άσχετα τώρα αν εμείς είμαστε ίδιες πολιτικής άποψης με το οποιοδήποτε κόμμα, όταν είναι όμως, όταν αφορά παιδιά, όταν αφορά δηλαδή τα παιδιά μας, δεν μας ενδιαφέρει ποιο κόμμα είναι και ποιος πρόεδρος είναι, αρκεί να ενδιαφερθεί κάποιος και να βρεθεί μια λύση. Πέρασε γρήγορα ο χρόνος σήμερα, είχα και άλλα θέματα ετοιμάσει για σας. Και από το govastileto.gr ασφαλώς, η γυναικεία άποψη στα πράγματα, η γόβα που σας πάει παντού. Επειδή δεν προλάβαμε σήμερα, εσείς μπορείτε να μπείτε στο www.govastileto.gr και να διαβάσετε όλα αυτά που σας ενδιαφέρουν. Καλή συνέχεια να έχετε, καλό μεσημέρι, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 12, infotainment, σας περιμένω. Γεια σας.